ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το εμβόλιο που διαβάσαμε πριν από λίγο, ότι έρχεται τέλος Ιουλίου για την ευλογιά των πυθίκων στην Κύπρο, θα βρίσκεται, είναι το θέμα της ενδεχόμενης επαναφοράς των μασκών λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων, αλλά και αυτά τα ονομαστικά αιτήματα για φάρμακα σε ασθενείς κυρίως με καρκίνο. Κωνσταντίνος Αθανασίου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ μου, και καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Να αρχίσουμε με το τελευταίο που έχει να κάνει με το εμβόλιο που φτάνει στην Κύπρο. Τι εμβόλιο είναι αυτό? Μάλιστα, όσον αφορά το αμερικανικό. Το αμερικανικό εμβόλιο είναι για κατά της νόσου ευλογιάς των πυθίκων. Είναι όλα αυτά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά την αγορά είτε των και προμήθειας εμβολίων είτε αντιοικών συσκευασμάτων σε περίπτωση που υπάρξουν περιστατικά που χρήζουν χορήγηση είτε εμβολίου είτε αντικών συσκευασμάτων για την νόσο ευλογιά των πυθίκων. Ναι. Μέχρι στιγμή δεν έχει καταγραφεί στην Κύπρο οποιοδήποτε περιστατικό. Είχαμε μόνο τα ύποπτα περιστατικά, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια. Ναι, πώς ενεργεί αυτό το εμβόλιο? Χορηγείται προληπτικά, χορηγείται αφού διαγνωστεί κρούσμα? Τι γίνεται? Επανέλαβε, αγαπητό Νούφιε. Αυτό το εμβόλιο πότε χορηγείται? Χορηγείται προληπτικά για προστασία, χορηγείται αφού διαγνωστεί κρούσμα? Είναι οι συστάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας που αναφέρεται δηλαδή ότι είτε σε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι θα περιθάλπτουν αυτά τα περιστατικά, είτε στενές επαφές θετικών περιστατικών ευλογιάς των πυθίκων, ναι, 4 ημέρες μετά την έκθεσή τους. Είναι αυτές οι συστάσεις οι οποίες υπάρχουν από την Επιτροπή Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας. Και σίγουρα όταν υπάρξουν και αυτά τα εμβόλια, τότε θα υπάρχει περισσότερη λεπτομερής ενημέρωση για την διαδικασία, αλλά και για τα άτομα τα οποία δύναται να χορηγηθούν το συγκεκριμένο εμβόλιο. Μάλιστα. Θα επανέλθει η μάσκα, Κωνσταντίνε? Το ζητούμενο είναι να μην πρέπει να επιβληθεί η μάσκα. Και σίγουρα το επιθυμητό θα ήταν να μπορούμε οι ίδιοι να κρίνουμε αν θα πρέπει να φέρουμε προστατευτική μάσκα και να κρίνουμε τους κινδύνους έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας. Άρα χρειάζεται η επίδειξη μέτρων ατομικής προστασίας. Ναι. Καθημερινά αξιολογούνται δεδομένα. Παρατηρείται η αύξηση των θετικών περιστατικών. Μέχρι στιγμής η κατάσταση κρίνεται ως διαχειρίσιμη όσον αφορά στους ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσηλευτήρια αλλά και των σοβαρά νοσούντων COVID-19. Σίγουρα όμως, αν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση, τότε το Υπουργείο Υγείας, σε συνεννόηση με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, θα προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες. Μάλιστα. Άρα το έχετε στα υπόψη και έχετε θέσει ένα χρονικό όριο για το πότε θα ληφθεί η απόφαση, αν πρέπει να την επαναφέρετε ή όχι, ή θα δείτε ανάλογα σίγουρα με τα κρούσματα της επόμενης εβδομάδας, στην επιδημιολογική εικόνα της Παρασκευής, με την αναφορά? Σίγουρα καθοριστικό ρόλο παίζουν οι νοσηλίες, αλλά θα δούμε και την αποτίμηση των επόμενων 2 εβδομάδων ποια θα είναι η κατάσταση σε σχέση με τις επιμολύνσεις και είναι εκεί που θα ενδεχομένως να υπάρχει κάποια αξιολόγηση του ενδεχομένου να υπάρχει διαφοροποίηση στην επαναφορά οποιονδήποτε περιοριστικών ή προστατευτικών μέτρων. Μάλιστα. Όμως είναι αυτό και απευθύνουμε έκκληση εκ νέου να τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ναι. Μάσκα, στο χώρο όπου υπάρχει συνωστισμός. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε λίγο το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με τα ονομαστικά φάρμακα για τους ασθενείς, κυρίως με καρκίνο, όπου φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα, γιατί τα παίρνετε στα κρατικά φαρμακεία και δεν πηγαίνουν απευθείας στα νοσηλευτήρια που γίνεται η νοσηλεία και χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία και τα λοιπά? Γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ της Λευκωσίας και των επαρχιακών τοπικών φαρμακείων, δημόσιων φαρμακείων. Είναι μια διαδικασία που ακολουθείται εδώ και κάποια χρόνια, αγαπητοί ονούφρη. Είναι για αλλά δεν δουλεύει. Είναι και γι' αυτό που ο Υπουργός Υγείας στις 16 Μαΐου έδωσε οδηγίες, έτσι ώστε η χορήγηση φαρμάκων που εγκρίνονται από την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων να πηγαίνουν στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που είναι συμβεβλημένα με το ΓΕΣΥ, για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Για να μην υπάρχει όλη αυτή δηλαδή η διαδικασία και να παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση. Η ημερομηνία έναρξης του νέου προγράμματος ορίστηκε η 1η Ιουλίου. Ναι. Είναι εδώ που υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Παρατηρείται καθυστέρηση στην διαδικασία διαφοροποίησης αυτού του λογισμικού, το οποίο αυτή η διαδικασία συνέδινε στην όλη καθυστέρηση, και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες έτσι ώστε να διευθετηθούν, να επιληθούν αυτά τα ζητήματα και να αρχίσει η διαδικασία. Με εγκύκλιο, το Υπουργείο Υγείας στις 30 Ιουνίου ενημέρωσε ότι αυτή η ημερομηνία έναρξης μετατίθεται για τις 2 Οκτωβρίου. Και είναι εδώ τώρα που γίνονται όλες οι ενέργειες,
τουλάχιστον η έναρξη να γίνει από την 1η Αυγούστου, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς. Το θέμα όμως της έγκαιρης προμήθειας των φαρμάκων από όλα τα νοσηλευτήρια θα επιληθεί μόνο όταν ενταχθούν αυτά στους καταλόγους που αποζημιώνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Ναι, ωραία. Μέχρι να γίνει, αγαπητέ. Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η κακή συνεννόηση. Μπορεί να αποστέλλονται τα φάρμακα στα επαρχιακά δημόσια φαρμακεία. Ωραία. Και από εκεί να τους λένε, γιατί υπήρξαν και χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπως διαβάσαμε και πληροφορηθήκαμε, ότι δεν έχουν παραλάβει το φάρμακο, ενώ μπορεί, ας πούμε, να είχε περάσει και ένας μήνας από την ημέρα αποστολής του. Σίγουρα όλη αυτή η διαδικασία που ακολουθείται, είτε παράπονα τα οποία υπάρχουν και έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας, είναι αυτά που θα εξεταστούν για να δούμε και αν υπάρχουν θέματα όσον αφορά την διαδικασία. Όχι, υπάρχουν. Κακή συνεννόηση και μπορεί να κοστίσει και στη θεραπεία και στο τέλος στη ζωή, να αποβεί μοιραίων. Άρα, αν υπάρχουν προβλήματα στην διαδικασία διεκπαιρέωσης, τότε να υπάρχουν και απαραίτητες ενέργειες. Γι' αυτό όμως, αντί να ψάχνουμε πού είναι το πρόβλημα ή τι δεν γίνεται σωστά, αγαπητοί Ονούφριε, γι' αυτό υπήρχε αυτή η παρέμβαση από τον Υπουργό, έτσι ώστε αυτές οι οδηγίες, αυτή η έγκριση δηλαδή των αιτημάτων, να αποστέλλονται απευθείας στα νοσηλευτήρια όπου υπάρχει το συγκεκριμένο αίτημα, για να αποφεύγεται οποιαδήποτε ταλαιπωρία και καθυστέρηση ως προς τους ασθενείς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε, κυρίες και κύριοι.